Είχαμε μια εθιμοτυπική, ας πούμε, συνάντηση, γιατί δεν ήταν εθιμοτυπική ακριβώς, ήταν μια πολύ φιλική συνάντηση. Εγώ δήλωσα στον Κωνσταντίνο το ότι ετοιμάζουμε να του παραδώσουμε όσο καλύτερα γίνεται όλη την ιστορία του Δήμου. Θα εγκατασταθεί εδώ σε ένα γραφείο η ομάδα του. Θα έχει ένα φάκελο με το οποίο θα είναι ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει με τις εκκρεμότητες, σε τι φάση βρίσκονται, τι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν κλπ. Για να μπορέσει μέσα στο επόμενο διάστημα μέχρι 31 Αυγούστου να έχει μια πλήρη ενημέρωση, αυτός και η ομάδα του, για το τι σημαίνει και τι δεν σημαίνει μέσα στο Δήμο. Του δήλωσα επίσης ότι εγώ είμαι στη διάθεσή του, διότι πρέπει να ξέρουμε το ότι ο Δήμος είναι ένας οργανισμός ο οποίος προχωράει ασχέτως από την πολιτική του, ας πούμε, αρχή. Ο Δήμος δεν μπορεί να σταματήσει να εξυπηρετεί τους πολίτες, δεν μπορεί να αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Και βεβαίως είπαμε το ότι ό,τι έγινε έγινε, είχαμε παλιά διαφορές. Εντάξει, τελείωσε αυτό. Τώρα ο Κωνσταντίνος είναι ο νέος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε το έργο του. Θα βάλει και αυτό στη σφραγίδα του και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι λόγια. Θεωρώ ότι ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν μένει στο παρελθόν. Η Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονικής, κοιτάμε μπροστά. Κρατάμε ό,τι καλό έχει γίνει στην πόλη, διορθώνουμε ό,τι δεν κατάφερε να γίνει καλά και σχεδιάζουμε το μέλλον. Θεωρώ ότι βαδίζουμε στη λογική της σύνθεσης, της συνένεσης, ούτως ώστε να έχουμε μόνο θετικά αποτελέσματα. Κανείς δεν περισσεύει από αυτή την προσπάθεια και καμιά πρόταση, καμιά ενέργεια δεν μπορεί να στερήσει το δικαίωμα της Θεσσαλονίκης να έχει στο μέλλον μόνο επιτυχίες. Ο κύριος Δήμαρχος είχε την ευγένεια, την ευγενή καλοσύνη να μας προσκαλέσει σήμερα, αλλά αυτή ήταν μόνο μια αρχή. Όλο το καλοκαίρι εγώ και οι συνεργάτες μου θα ενημερωνόμαστε ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης επάρκεια και γνώση της επόμενης διοίκησης για όλα τα θέματα του Δήμου, συνεργασία με τους υπαλλήλους, για να έχουμε την 1η Σεπτεμβρίου ένα έτοιμο σχήμα για να δουλέψει για το καλό της Θεσσαλονίκης. Κοιτάμε όλοι με αισιοδοξία το μέλλον και θεωρώ ότι η επόμενη περίοδος θα είναι μια περίοδος δημιουργική για την πόλη μας, μια περίοδο με επιτυχίες. Εντάξει. 12 και 17 και ρεζέρβα. Βλέπουμε ότι τις κακές. Thank you.